Βέβαια, έτρεξε μία πάρα πολύ μεγάλη έρευνα το Μάρτιο φέτος, σε 1000 περίπου επιχειρήσεις μέλη μας, ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Το θετικό είναι ότι 9 στις 10 επιχειρήσεις αύξησαν ή διατήρησαν το προσωπικό τους. Το αρνητικό είναι ότι μόνο 3 στις 10 μπόρεσαν να βρουν το προσωπικό που ήθελαν και το 31% καλύφθηκαν, ας πούμε, ενώ όλες οι υπόλοιπες δήλωσαν ότι δεν μπορούν να βρουν το κατάλληλο προσωπικό. Το χειρότερο σε αυτό είναι ότι όσο μικραίνει ο τζίρος των επιχειρήσεων, δηλαδή για επιχειρήσεις που έχουν τζίρο 250.000 και κάτω, είχαν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και είναι απόλυτα λογικό και κάτι πρέπει να κάνουμε, όπως είπε και ο κύριος Πρωτοψάλτης, όταν έχουμε μελέτες που λένε, όπως του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που λέει ότι το 14% των θέσεων εργασίας θα εκλείψουν τα επόμενα χρόνια, το 40% θα υπάρχει πολύ δύσκολα. Άρα βλέπουμε ακριβώς αυτό, μια μεγάλη αναντιστοιχία. Και το σημαντικό είναι ότι 9 στις 10 θέσεις θα θέλουν ψηφιακές δεξιότητες και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Ψηφιακός αναλφαβητισμός, να το πω λίγο έστω και υπερβολικά. Πάντως υπάρχει και η άποψη και ενδεχομένως ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις που λέει ότι δεν αμείβονται, ότι δεν υπάρχουν τα κίνητρα, τα μισθολογικά, ώστε να άνθρωποι με προσόντα να πάνε σε ελληνικές επιχειρήσεις και πολλοί προτιμούν να πάνε στο εξωτερικό. Ισχύει αυτό ή οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν και αυτές καλά πλέον? Πιστεύω ότι έχουν τη διάθεση να πληρώσουν καλά, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρουν το κατάλληλο προσωπικό, και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή κατεύθυνση να συμβεί αυτό στο μέλλον. Για να πούμε εδώ ότι και οι τριετίες, το ξεπάγωμα των τριετιών είναι ένα μέτρο θετικό για τους εργαζόμενους που όμως θα χρηματοδοτηθεί από τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει θέμα δημοσιονομικού κόστους εδώ. Μπορούν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι θετικές σε αυτή την κατεύθυνση? Σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πρέπει να κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να γίνουν, είναι ο μόνος τρόπος να καινοτομήσουν και να γίνουν εξωστρεφείς, μόνο έτσι που θα αυξηθεί η παραγωγικότητά τους και η ανταγωνιστικότητα και των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας.